Εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου που βρίσκεστε εδώ σήμερα για τη συνεργασία πάνω απ' όλα. Ναι, θα σας μιλήσω για κάποια πράγματα που πιστεύω ότι είναι σημαντικά να τα δει κάποιος όταν επισκεφτεί εδώ τον τόπο. Θα ξεκινήσω με τον καταράκτη, μια και αναφέρθηκε σε αυτό. Ο καταράκτης του Μιλωνά είναι ένα από τα ωραιότερα και εντυπωσιακότερα αξιοθέατα εδώ της περιοχής. Έχει ύψος 40 μέτρων. Βρίσκεται στην έξοδο του Φαραντζιού Μιλωνάς, γι' αυτό έχει πάρει και το όνομά του, ονομάζεται καταράκτης. Γιατί ονομάζεται Μιλωνάς? Έτσι έχει ονομαστεί το Φαράντζι, το οποίο βρίσκεται ακριβώς από πάνω και στην έξοδό του έχει σχηματιστεί ο καταράκτης, γι' αυτό πήρε και αυτό το όνομα. Είναι μια αξιόλογη διαδρομή για να την κάνουν κάποιος που θέλει να περπατήσει. Είναι μια φυσιολογιατρική διαδρομή φανταστική. Θα πω ακόμα ότι ο καταράκτης προσελκύει πλήθος κόσμου, πλήθος τουριστών που τον επισκέπτονται, γιατί έχει γίνει γνωστός. Εδώ θεωρείται ότι ήταν η πρώτη βιομηχανική περιοχή, η πρώτη βιομηχανία στην ουσία, γιατί εδώ λειτουργούσαν οι νερόμυλοι, έχουν χτιστεί και βρίσκονται τώρα πια τα ερείπια τους. Βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί εδώ υπήρχε πάρα πολύ νερό, οπότε για τη λειτουργία τους. Υπήρχαν μύλοι που ήταν για το άλεσμα των σιτηρών και των δημητριακών και άλλοι μύλοι οι οποίοι ήταν για τις πατητές λεγόμενες, ήταν παλιά χαλιά ή σκεπάσματα, φαντά που γινότανε, και εδώ με τη βοήθεια των μήλων και του νερού γινότανε το βάψιμο τους για να πάρουν χρώματα. Τώρα πια δεν λειτουργεί κανένας νερόμυλος, δυστυχώς, γιατί όλα γίνονται τώρα πια μηχανικά. Αξίζει να αναφερθούμε και στους καταπότες, οι οποίοι έχουν χτιστεί την ενετική εποχή. Είναι ένα θαυμάσιο έργο που σώζεται ακόμα και σήμερα. Αυτοί μετέφεραν το νερό με φυσική ροή από τις πηγές του ψυχρού στο χωριό. Θα αναφερθούμε ακόμα στις βρύσες που βρίσκονται στο χωριό, στις παλιές βρύσες, οι οποίες είναι χτισμένες σε διάφορα σημεία του χωριού και οι οποίες χρησιμοποιούνταν για να πηγαίνουν οι άνθρωποι, γιατί τότε δεν υπήρχε νερό στα σπίτια, αλλά και τα ζώα ποτίζανε από εκεί. Υπάρχει μια βρύση στο χωριό, η οποία μια παράδοση λέει ότι χτίστηκε από ένα Τούρκο αγά, ο οποίος η γυναίκα του ήταν άρρωστη και κάποιος γιατρός του πρότεινε να την πάει στο χωριό για τον καθαρό αέρα και για το καλό νερό που υπήρχε εκεί. Και αυτός έχτισε μια βρύση η οποία έχει μείνει και σώζεται μέχρι και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και αμέσως τώρα θα κάνουμε ένα λευκό σαπούνι με τον παραδοσιακό τρόπο. Με πάρα πολύ απλά υλικά που έχουμε στο σπίτι μας. Και αυτό το προϊόν που θα αγγίξουμε είναι μοναδικό. Είναι φυσικό και γιατρεύει πολλά δερματικά προβλήματα. Η γιαγιά Ευαγγελία και η γιαγιά Αρχοντία μας ενημερώνουν για το καλύτερο κριτικό παραδοσιακό σαπούνι που έχετε δει ποτέ. Πάμε να πιούμε καφέ στη Αρχοντία. Πάμε. Άσα με να την ακαλιόλα. Συμπεθέρα, είδα κανείς. Ήρθαμε να πιούμε καφέ. Καλώς. Εγώ φέτος πως είχα που είχαμε να ψήσω το σαπούνι και έβαψε ένα χερό και βρέσει. Έλα με βοηθήσει και δεν θα πιούμε καφέ. Πώς θα πιούμε καφέ, αν δεν τελειώσαμε το σαπούνι. Σαπούνι ψήνισε. Θα να σε βοηθήσουμε. Αν με βοηθήσετε, βέβαια. Να σε βοηθήσουμε. Πάστε να με βοηθήσετε και μετά ύστερα θα πιούμε το καφέ όταν τελειώσουμε. Ήβαλες το λάδι. Εδώ βάλω τα υλικά. Ήβαλα ό,τι είναι από τη φωτιά. Γιατί βρέχει όλα. Για να φτιάξουμε, παιδιά, σαπούνι, πρέπει να έχουμε διάφορα υλικά, τα οποία είναι πρώτα η σόδα, νερό, αλάτι και λάδι. Λοιπόν, τώρα παιδιά, θα βάλουμε το νερό. Για φέρτε μου δά... Η σόδα. Τη σόδα. Ένα κιλό βάλουμε στα 6 κιλά το λάδι. Πολύ μακριά θέλει γιατί μπορεί να φουσκώσει. Και πρέπει να το προσέχουμε πολύ, διότι είναι καυτική η σόδα. Για να λιώσει η σόδα, πρέπει να το ταράξουμε λίγο. Τώρα θα βάλουμε το λάδι.
Εμείς βάλαμε 15 κιλά λάδι και βάλαμε 2,5 κιλά σόδα. Θα ψηθεί τώρα λίγο να ανεκυλήσει και μετά όταν θα είναι σε λίγο έτοιμο θα βάλουμε τα λάδι. Δεν το βάζουμε εντε λόγω. Σε λίγο. Το σαπούνι έχει πολλά μυστικά. Πρέπει να το προσέξεις. Αν έχει πολύ σόδα, δεν πείσει. Μόνο γίνεται λάδι μετά. Πρέπει να του βάλεις λίγο νερό, είτε αλάτι, ό,τι χρειαστεί. Την κατοχή, πραγματικά την κατοχή, σαπούνι. Τίποτα δεν υπήρχε την κατοχή. Και στελούνταν οι άνθρωποι με στάχτη. Με το σταχτό νερό. Και πλύναν και τα ρούχα με τη στάχτη. Μετά εμάθαν, ήρθαν οι Τούρκοι εδώ και μάθανε. Πού οι Τούρκοι, πρόσφυγες. Ναι, κάτι, ναι, πρόσφυγες, ναι. Και μάθανε και ψήναν το σαπούνι. Πρέπει να βάλουμε τώρα το αλάτι, δεν είναι. Δεν βάλαμε τα αλάτι ακόμα. Με το αλάτι τώρα θα εντάξει. Βάλουμε τα αλάτι. Κάνει λέπη κανονικό. Λοιπόν, είπαμε ότι στο κιλό τη σόδα πάει 300 γραμμάρια. Πρέπει να λιώσει το αλάτι για να πιάσει το σαπούνι, δηλαδή να κατευθεί το σαπούνι για να δούμε τι θέλει ακόμα. Αν είναι έτοιμο ή αν θέλει, μπορεί να θέλει και λίγη σόδα ακόμα. Φύγετε στην παρέα. Ωραία, στο Μιχάλη. Φέρε δύο ξύλα. Καλώς τον είναι. Βάλε δύο ξύλα στην παρέα να κάνεις. Έτσι, η αλήθεια, η αλήθεια. Η αλήθεια, αλλά το είχαμε δοκιμάσει τι να κάνουμε, αλλά τα ψήσαμε και... Δεν είδα τον καιρό το πρωί μόνο. Δεν το κατέχαμε. Δεν είδαμε καλά τα κανάλια, δεν μας είπαν για τη βροχή και πατήσαμε. Θέλει πολλή ώρα ακόμα. Θέλει λίγο πολλά. Γοργοψημένο είναι, λίγο θέλει ακόμα. Τώρα θα βάλουμε λίγο λεμόνι έτσι για να μυρίσει για το άρωμα. Και είναι έτοιμο, μετά να το βγάλουμε. Αν δεν γίνει έτσι, δεν είναι έτοιμο. Και εγώ που το έβαλα ακόμα κι άλλη τέτοια σόδα. Τώρα το σαπούνι είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε σε ένα μέρος, σε ένα καλούπι για να πλήξει και αύριο μετά το πρωί θα το κόψουμε. Ό,τι να λέτε. Να πάω να ρίξω μερικό μέσα σιγά σιγά να κάνουμε βάση. Λοιπόν, ωραία. Στη μέση, Στη μέση. Κρατάτε χωρίς κάτω. Κρατάτε. Προσέξτε τα χέρια. Κρατάτε χωρίς σιγά σιγά. Να βάλουμε, να κάνουμε πατούρα τώρα. Τα χεράκια σας προσέχετε. Να κάνουμε πατωσά. Άμα κάνουμε πατωσά, μην το φοβάστε. Ναι. Ωραία μυρωδιά! Υπέροχες οι γιαγιάδες μας. Φανταστικές. Αχ, τις καμάρωσα. Εύκολα γίνεται το σαπουνάκι μας. Πολύ εύκολα. Μοσκομυρίζει, παιδιά. Θέλει τόπο, θέλει τρόπο. Για πες μας εδώ. Αφού έμεινε όλη νύχτα, όπως είδαμε, στο καλούπι και έπηξε, μετά τη δεύτερη μέρα το χαράζουμε, το κόβουμε σε τετράγωνα κομμάτια και είναι έτοιμο για χρήση. Παίρνω το δωράκι μου, όπως κατάλαβες. Και πάω γιατί με περιμένει εκεί η παρέα. Είναι λεβέντες. Αμέσως τώρα θα μας δείξουν τη διαδικασία του καζανέματος και θα βγάλουμε γνήσια κριτικυριακή εδώ, στον Άγιο Ιωάννη. Μιχάλης Παπαδάκης έχει πάρει τη θέση του, ήρθα γρήγορα κοντά σου. Πω, τι μας έχεις ετοιμάσει εδώ, φίλε μου. Προσπαθούμε να βγάλουμε λίγο ράκι, παραδοσιακά, όπως τη βγάζατε παλιά οι πρόγονοί μας, για να απολαύσουμε και να κάνουμε το παρεάκι μας.
Θέλω τη διαδικασία να μου αναφέρεις. Η διαδικασία είναι ότι όταν βγάλουμε τα στράφυλλα, πάρουμε το κρασί, τα στράφυλλα που μένουν, τα βάζουμε σε ένα βαρέλι, μένουν μερικό καιρό, μετά από λίγο καιρό όταν είναι έτοιμα, τα βάζουμε στο καζάνι, ανάβουμε φωτιά από κάτω με ξύλα, το παραδοσιακό καζάνι όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, με το λουλά από δίπλα του και από εδώ αρχίζει η ρακή σε λίγο. Ο λουλάς ποιος είναι ο λουλάς? Ο λουλάς είναι αυτό εδώ. Και γιατί ονομάζεται λουλάς? Λουλάς ονομάζεται γιατί εδώ ψύχνει τη ρακή, φεύγει η ρακή με τη θερμοκρασία από μέσα από το καζάνι που βράζει, με τις υδραθμούς, και εδώ με το παγωμένο νερό ψύχνει τη ρακή, με αποτέλεσμα να υγροποιείται και να φεύγει από την άλλη μεριά του βαρελιού. Αυτή είναι η διαδικασία όλη τη ρακή. Λένε ότι όταν πιείς από αυτή τη ρακή είναι τόσο δυνατή που μετά χάνεις τα λόγια σου. Ισχύει? Είναι πρωτόρακη. Πρωτόρακη. Εμείς λέμε ότι βγάζει σερνικά κοπέλια όσοι την πίνουν, αλλά είναι τόσο δυνατή. Δεν τη βγάζουμε. Αποφεύγουμε να τη βγάζουμε τόσο δυνατά. Σε 18 βαθμούς τη βγάζουμε. Το λιγότερο, το μίνιμ, για να μπορούμε να την ευχαριστηθούμε και να το απολαμβάνουμε το προϊόν μας. Τι θα ήθελες να πεις εκείνους που είναι λάτρεις? Να προσέχουν να βγάζουν την ξυλοκαίνη από τα σταφύλια, τα λεγόμενα τσίπουρα από τα σταφύλια, και να είναι καθαρά τα τσίπουρα όταν βγάλουν μέσα και να βγάλουν τη ρακή, να είναι καθαρή η ρακή. Και να βγάζουν όταν τρέχει η πρώτη καζανιά, το πρώτο 200-300 γραμμάρια, ένα κιλό να το πετάνε και το υπόλοιπο να πίνουν. Πόσα χρόνια βγάζει ρακή? Χρόνια. Από τόσο που γεννήθηκα. Ποιος σου έμαθε τη διαδικασία? Ο συγχωρεμένος ο παππούς μου ήταν καζανάρης και με έμαθε και εμένα να κάνω τη δουλειά αυτή. Δόξα τω Θεώ. Τι σου έλεγε ο παππούς, η ρακή που κάνει καλό στο κρυολόγημα? Παντού. Μια ρακή την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, έτσι έλεγε ο παππούς. Θα ήθελα να μου πεις εάν εδώ ο Άγιος Ιωάννης έχει παράδοση στα καζανέματα. Έχει παράδοση από παλιά. Από παλιά. Τα καζάνια στον Άγιο Γιάννη και γενικά σε ορεινές περιοχές του νομού Λαστιθίου είναι η παράδοση και κρατούν μια παράδοση η οποία κάνουν τα πανηγύρια τους, τις παρέες τους στα καζανέματα. Αυτό ισχύει από παλιά. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου καζανάρη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καζανεύομαι σε ένα μέρος το οποίο είναι πρωτότυπο, παράξενο. Να είστε καλά και να ερχόστε κάθε χρόνο να μας ευρύσει εδώ πέρα.